Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κύριος Λευτέρης Καλλινικίδης, συναντήθηκε με έναν σημαντικό παραγωγό ταινιών του Μπόλιγουτ, τον κύριο Νταρίγια, συνοδευόμενος από την Βίκη Μπαφατάκη, επικοινωνιολόγο, Γενική Γραμματέα των Διεθνών Βραβείων Τζουζέπε Σκιάλα του Βατικανού και την κυρία Βίκη Μερκάτη, παραγωγό ταινιών. Λοιπόν, η Δράμα καταρχάς είναι μια πόλη με ιδιαίτερο πολιτιστικό επίπεδο, δεδομένου ότι γίνεται και εδώ το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η επίσκεψή μας εδώ είναι διότι έχουμε έρθει με έναν παραγωγό από την Ινδία, συγκεκριμένα από τον Bollywood, ο οποίος έχει κάνει 2 ταινίες ήδη εδώ στην Ελλάδα και πάνω από 20 βίντεο κλιπς, και πρόθεσή του είναι να κάνει κάποια βίντεο κλιπς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεδομένου ότι και η συνεργάτηδά του, η οποία είναι η Βίκη Μερκάτη, είναι Ελληνίδα, και σκοπός και του Ραβίν Νταρίγια, έτσι λέγεται και ο παραγωγός, να αναδείξουν τις ομορφιές της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα πρέπει να ξέρουμε ότι χαίρει ιδιαίτερου σεβασμού από τους ανθρώπους του εξωτερικού και ειδικά του κινηματογράφου. Οπότε και εμείς οι ίδιοι λοιπόν πρέπει να έχουμε καλή πρόθεση για να αναδείξουμε τη χώρα μας. Οπότε επικοινώνησα με τον κύριο Καλλινικίδη, ο οποίος μας δέχτηκε με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο οι Ινδοί που θα το δουν στην Ινδία, που είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια κάτοικοι, έχουν ένα παγκόσμιο κοινό και αυτό είναι πολύ όμορφο. Έστω να μπορεί να φανεί, να προβληθεί ο τόπος μας. I think Greece is very close to Indian culture. A lot of culture has traveled from Greece to India. Οι δεσμοί Ελλάδας-Ινδίας είναι πάρα πολύ δυνατοί, ότι οι κουλτούρες μας μοιάζουν πάρα πολύ, ότι είναι ιδανικός προορισμός για να γυρίσεις στην Ελλάδα. Λόγω των καιρικών συνθήκων. Okay. Να ρωτήσω αν έτσι με μια πρώτη εντύπωση του άρεσε εδώ το περιβάλλον, που είναι ιδιαίτερο ξεχωριστό και κάνει σχέδια. Very small and very beautiful, especially this. I'm seeing this lake, it looks so beautiful. Το βρίσκει υπέροχο, ιδιαίτερα εδώ αυτός ο χώρος, και σίγουρα είναι ένα από τα μέρη που θα είναι στα πλάνα του για να γυρίσει κάποιο βίντεο κλιπ εδώ, μουσικό βίντεο κλιπ εδώ. Δικά του σχέδια πάντα είναι. Η Ελλάδα είναι ένας αγαπημένος προορισμός. Εμείς σαν Ελληνίδες αισθανόμαστε πολύ περήφανες. Και η κυρία Μπαφατάκη που κάνει τα μέγιστα, yes, για να φέρει και να προσελκύσει και να αναδείξει την Ελλάδα μας. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο τα νησιά μας. Και αυτό θα πρέπει να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Το όνομά μου είναι Βίκη Μερκάτη, είμαι παραγωγός ταινιών. Συνεργάζομαι με τον κύριο Νταρίγια πάνω από 3 χρόνια. Και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι οι δεσμοί της Ελλάδας με την Ινδία κρατάνε από αρχαιοτάτων χρόνο. Έξε ο στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Σέλευκος, ο πρώτος, ο οποίος αυτός με τον Τσαρμαγκούπτα τον βοήθησε, ενώ στην αρχή είχαν μια διαμάχη, αργότερα και με ένα γάμο. Βοήθησε ώστε να γίνει η σημερινή Ινδία, δηλαδή να ενοποιηθούν όλα τα μικρά κρατήδια και να γίνει η σημερινή Μεγάλη Ινδία. Και επίσης υπάρχει και ο ιστορικός ο Μεγασθένης, ο οποίος είναι αυτός που έχει γράψει, και από αυτόν αντλούμε διάφορα ιστορικά στοιχεία για την Ινδία. Στα πλαίσια λοιπόν της ανάπτυξης πολιτιστικών δράσεων, αλλά και γενικότερα της εξωστρέφειας του Δήμου Δράμας, με πολύ μεγάλη χαρά δέχθηκα σήμερα στο γραφείο μου την επίσκεψη, καταρχάς από μια πολύ καλή φίλη και σπουδαία προσωπικότητα διεθνώς, την κυρία Βίκη Μπαφατάκη, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές, και πλέον το δραμηνό κοινό, οι δραμηνοί μάλλον έτσι την γνωρίζουν, η οποία ήρθε συνοδευόμενη από τον κύριο Νταρίγια, έναν από τους σπουδαιότερους και μεγαλύτερους παραγωγούς ταινιών στο Bollywood, και την κυρία Μερκάτη Βίκη, η οποία επίσης είναι παραγωγός ταινιών στην Ελλάδα. Όλα αυτά στο πλαίσιο, όπως σας είπα, της εξωστρέφειας του Δήμου της Δράμας, συζητούμε, σχεδιάζουμε, να δούμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο να κάνουμε για την πόλη μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μια
και είναι αυτό στον σχεδιασμό του κυρίου Νταρίγια, που θέλει να συμβάλλει και να βοηθήσει την χώρα μας, την εξωστρέφεια, την δική της και ειδικά στην χώρα της Ινδίας, που ξέρουμε ότι ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο κατοίκους και είναι πάρα πολύ μεγάλη αγορά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ήρθαν σήμερα, επισκέφτηκαν την πόλη μας και το γραφείο μου, και αυτό πραγματικά είναι ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη, το οποίο αδιαφυσβήτα θα έχει εξέλιξη. Αυτό θα συνδεθεί και με σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα ή αφορά κάτι άλλο εντελώς? Όχι, προφανώς θα το συνδέσουμε και με γεγονότα. Προφανώς υπάρχουν κάποιες σκέψεις και σχεδιασμοί για να αναπτύξουμε δράσεις, και όλες αυτές τις δράσεις, με το σκεπτικό που έχει ο κύριος Νταρίγια, το οποίο δεν είναι του παρόντος, προφανώς θα βγει κάτι καλό και σίγουρα θετικό για την πόλη.